Ο ΕΟΔΙ ανακοίνωσε ότι τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.197, εκ των οποίων 5 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων ανέρχεται σε 675.479, εκ των οποίων 50,9% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 115 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 3.445 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 36, ενώ από την έναρξη τη επιδημία έχουν καταγραφεί συνολικά 15.105 θάνατοι. Το 95,3% είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 331. Η διάμεση ηλικία του είναι 60. 7 έτη. Το 81,6% έχει υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 287 είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώ εμβολιασμένοι και 44 είναι πλήρω εμβολιασμένοι. Από την αρχή τη πανδημία έχουν εξέλθει από τι μονάδε εντατική θεραπεία 3.209 ασθενεί. Οι εισαγωγέ νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία τη επικράτεια είναι 178. Ο μέσο όρο εισαγωγών του επταημέρου είναι 173 ασθενεί. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 39 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των είναι 78 έτη. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Έρες καταγράφονται 268 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο. Πιο συγκεκριμένα 29 κρούσματα στον Εύρο, 27 στη Ροδόπη, 36 στην Ξάνθη, 69 στην Καβάλα, 3 στη Θάσο, 58 στη Δράμα και 46 στις Έρες.